Κύριε Κουτσούμπα, κύριε Μαρίνο, όλα τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που είναι εδώ σήμερα, όλους τους φορείς της περιοχής, σας καλωσορίζουμε στον τόπο μας. Μας έχετε τιμήσει και άλλες φορές και αυτό δείχνει την ευαισθησία σας σε έναν τόπο ο οποίος έχει πληγεί από αλλεπάλληλες φυσικές καταστροφές από το 2018 και έπειτα. Θα πω ότι όλα τα παιδιά που είναι σήμερα εδώ, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης του Δήμου, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, όλοι οι πρόεδροι των υπόλοιπων συλλόγων που είμαστε σε καθημερινή επαφή, ο πρόεδρος των Ρετσινάδων, κάνουν υπερπάντων αγώνα, είναι πραγματικοί αγωνιστές και το έχουν αποδείξει. Και είναι, θα έλεγα, η εξαίρεση σε όλη την περιοχή. Εμείς ως Δημοτική Αρχή τους θεωρούμε ισότιμους συνομιλητές. Έχουμε καθημερινή επικοινωνία, όπως και με τον βουλευτή Ευβίας, τον Γιώργο τον Μαρίνο, ο οποίος έχει βοηθήσει τα μέγιστα στις διεκδικήσεις που έχουμε έναντι του κεντρικού κράτους. Είναι γεγονός, κύριε Γενικέ, ότι η περιοχή μας ήταν περιφρονημένη για αρκετές δεκαετίες. Από το 1990 και μετά, ήμασταν παρατημένοι από το κεντρικό κράτος με ένα ελεηνό οδικό δίκτυο, το οποίο δεν έχει σύγκριση με κανένα στη χώρα. Η περιοχή, μετά την αποβιομηχάνηση και το κλείσιμο των μεταλλείων του Σκαλιστήρι το 1991, βυθίστηκε στην ανεργία και σταδιακά φτάσαμε στο σημείο της αποδιοργάνωσης του κοινωνικού ιστού, αφού ο πληθυσμός μειώθηκε 75% σε 30 χρόνια. Η περιοχή αυτή τη στιγμή έχει 12.000 κόσμο, εκ των οποίων οι 7.000 είναι πάνω από 55 ετών. Τα σχολεία μας έχουν όλα και όλα 1.000 μαθητές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Όταν το 1991 είχαμε 4.500 μαθητές. Παρά τα αυτά, οι άνθρωποι εδώ πέρα έχουν μάθει να αγωνίζονται. Και αγωνίζονται πάρα πολύ σκληρά. Οι αγρότες, οι μελισσάδες, οι ρετσινάδες είναι μάχημοι. Θεωρώ ότι γίνεται για πρώτη φορά σοβαρή προσπάθεια και ίσως η καταστροφική πυρκαγιά έπαιξε το ρόλο της και έχει αφυπνιστεί όλη η περιοχή. Οι διεκδικήσεις είναι και δίκαιες, αλλά και οι παρακτές πρέπει να γίνουν σοβαρά πράγματα. Κυρίως δε, πρέπει να φύγουμε από την απομόνωση και το κεντρικό κράτος, η πρωτεύουσα της χώρας και η πρωτεύουσα του νομού να έρθουν πιο κοντά. Θα θέλαμε να συνεχίσετε να βοηθάτε την περιοχή μας, όπως το έχετε κάνει μέχρι σήμερα, και να ξέρετε ότι η περιοχή που σας τιμά και σήμερα εδώ με τη μαζική παρουσία των φορέων θα συνεχίσει να στιμά. Σας ευχαριστώ πολύ.